Λοιπόν, ωραία, πάμε στα τηλεοπτικά, γιατί η αίρια του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, η μεγάλη Εκατερίνη είναι μαζί μας. Η Κατερίνα, δεν μπορώ. Η Τσαρίνα. Τέτοια υποδοχή. Παιδάκι, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα. Τώρα που σε βλέπουμε είμαστε καλύτερα, Κατερίνα. Σας έλειψα. Δεν υπάρχει. Να μαρτυρήσω ότι κάθε φορά που θα έρθεις θα φέρεις ένα τεράστιο κουτί με γλυκά. Αυτό είναι το κακό. Ή αλμυρά ή κάτι. Κάτι, Κατερίνα μου. Για ποιο λόγο, θες έτσι να μας λίγο παχυνείς? Να σας γλυκάνω, να σας χορτάσω, να περάσει πιο ευχάριστα το καλοκαίρι. Μαζί αν και μου όποιος κάνει τώρα διατροφή απλά δεν τρώει. Όπως ο Λάμπρος. Ναι. Κρατήθηκε. Εγώ δεν έφαγα, συγγνώμη, γιατί το λέτε? Εγώ έφαγα πάντως. Και όχι απλώς με το που το ακούμπησε στο κουτί κάτω, λέει να δω τι... Αυτό μας νοιάζει. Πολύ το ευχαριστεί, παιδιά, και θα φάω κι άλλο. Για να δώσε μας τις γλυκές σου ειδησούλες. Γλυκές ειδησούλες. Λοιπόν, θα σας πάω στον Αντένα, γιατί ο Κύβος ερήφθη για τη Λίτσα Πατέρα και μετά από 3 δεκαετίες στο κανάλι του Αμαρουσίου είναι πλέον οριστικό ότι αποχωρεί, ότι τη νέα σεζόν δεν θα τη δούμε σε κάποια εκπομπή. Να θυμίσουμε στον κόσμο που μας βλέπει ότι στα τέλη της προηγούμενης σεζόν, δηλαδή τον Ιούνιο, της ανακοινώθηκε από τον Γιώργο Λιάγκα ότι δεν θα βρίσκεται στο πρωινό του χρόνου, καθώς δεν θα υπάρχει στήλη αστρολογίας. Mm-hmm. Έτσι, η κυρία Πατέρα μπήκε σε μια διαδικασία συζητήσεων με τα στελέχη και έβλεπαν το ενδεχόμενο να ενσωματωθεί στη νέα εκπομπή που θα λέγεται Weekenders και θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου. Να πάει στο Σαββατοκύριακο όπως ήταν πέρσι, λίγο πριν. Ακριβώς. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη. Οπότε πλέον είναι οριστική η απόφαση ότι η κυρία Πατέρα δεν θα βρίσκεται σε κάποια εκπομπή του καναλιού του Αμαρουσίου. Στα site όμως. Αυτό. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις μήπως ενταχθεί στον όμιλο. Ωστόσο, έχει το φανατικό της κοινό στην τηλεόραση που όπως όλα δείχνουν του χρόνου δεν θα την απολαμβάνει κάπου. Εγώ γνωρίζω ότι πάντως ότι είναι απογοητευμένη και ήταν και από την περσινή σεζόν απογοητευμένη για τον τρόπο που ολοκληρώθηκε αυτή η συνεργασία. Παιδιά, όταν λέμε και η Λίτσα Πατέρα, λέμε είναι πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι είχε περάσει πάρα πολλούς κόπελους η Λίτσα Πατέρα. Δηλαδή, περνούσαν οι παρουσιαστές. Είναι η πρώτη χρονιά που τελικά δεν μένει και νομίζω ότι είναι στις αλλαγές που θα δούμε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, οπότε δεν θα έχει αστρολογία και δεν θα έχει τηλεοπτικό συντάκτη όπως είχε πέρσι. Εντάξει, νομίζω θα έχει όμως την Αφροδίτη Γραμμέλη. Ναι, ενώ δεν θα υπάρχει αυτό ότι έχω μια στήλη μόνο. Ναι, ισχύει. Αλλά θα είναι η Αφροδίτη Γραμμέλη, η οποία έχει πάντα πολύ έγκυρο ρεπορτάζ. Οπότε θεωρώ ότι τις στιγμές που θα απαιτείται θα μπορεί έτσι με το κύρος που τη χαρακτηρίζει να κάνει το δικό της σχόλιο. Τώρα η κυρία Πατέρα άφησε μόνο του τον Γιώργο Παπαδάκη, παιδιά. Αυτοί δύο δεν λέγαμε ότι είναι οι πυλώνες. Σωστά. Ναι, τώρα έμεινε ο κύριος Γιώργος τώρα να κρατάει το οικοδόμημα. Είναι και δύσκολο μία Λίτσα Πατέρα που έχει ταυτιστεί με τον Αντένα τόσα χρόνια να αλλάξει και κανάλι, διότι είναι η Ασυμπίλιο στο Σταρ, είναι η Βική Παγκετάκη στο Μέγκα. Δηλαδή ο κάθε σταθμός έχει την αστρολόγο του. Καλά, όλοι θα την ήθελαν. Εντάξει, και εγώ συμφωνώ με τον Λάμπρο ότι είναι ένα πρόσωπο που όλοι θα ήθελαν. Το είπα και πριν, έχει το δικό της φανατικό κοινό. Οπότε νομίζω ότι σίγουρα θα υπάρξουν προτάσεις. Ωστόσο, νομίζω ότι και για την ίδια δεν θα είναι εύκολο. Όταν έχει υπάρξει μια ζωή σε ένα κανάλι και γνωρίζουμε όλοι ότι υπήρχαν οικογενειακές σχέσεις με την ιδιοκτησία, είναι δύσκολο να πάρει την απόφαση να μεταπηδήσει αμέσως κάπου αλλού. Δεν νομίζω να πάει αλλού η Λίτσα Πατέρα, παιδιά. Συνεχίζουν, εντάξει. Έχω αυτή την εντύπωση. Δεν νομίζω ότι θα πάει κάπου Λίτσα Πατέρα. Τηλεοπτικά. Θα το δούμε. Πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε στη Φεούλα. Πάμε στη Φεούλα, γιατί και εκεί γίνονται διάφορα πράγματα. 16 Σεπτεμβρίου ορίστηκε η πρώτη επίσημη της εκπομπής, της νέας εκπομπής της ΦΕΙΣ. Θα πει στις 9:20 το πρωί Μποντζόρνο στο κοινό. Μποντζόρνο. Δεν ξέρω Ιταλικά, Λάμπρο μου, αλλά θα το πει η ΦΕΙ. Ούτε εγώ. Ένα χρόνο με τη ΦΕΙ δίπλα τα άμαθα. Και περιμένουμε τι ιταλικό τραγούδι θα έχει στην αρχή. Δεν υπάρχει περίπτωση να. Οριακά νομίζαμε ότι μιλάμε ιταλικά μεταξύ μας στην εκπομπή πέρα. Σίγουρα. Παίζει ρόλο η προσωπική, τη ζωή με τον τίτλο. 100%. 100%. Είναι ένα πρόσωπο. Ναι, η Φέη αγαπάει πολύ την Ιταλία. Πολύ την Ιταλία, δεν το έχει κρύψει. Ωστόσο, πριν έτσι πούμε περισσότερες λεπτομέρειες για την εκπομπή, διαβάσαμε σε ρεπορτάζ της Τίνας Μεσαροπούλου ότι υπάρχει ήδη μία αποχώρηση. Δηλαδή, πριν καν καλά-καλά η εκπομπή βγει στον αέρα, υπάρχει ήδη πρώτη αποχώρηση και αναφερόμαστε στο βοηθό αρχισυντάκτη τον Άρη Λιαπάτη, ο οποίος, όπως διαβάσαμε έπειτα από έντονες διαφωνίες, αποχώρησε από την ομάδα της ΦΕΙΣ. Και αυτές τις ημέρες αναζητείται πρόσωπο για να τον αντικαταστήσει. Και δεν απλά ένα συνεργάτη, νομίζω ότι είναι πολύ στενό συνεργάτη της ΦΕΙΣ και είναι πολλά χρόνια μαζί που δούλευαν. Οπότε πολλά χρόνια από τον Αντένα. Κάτι θα έχει συμβεί, φαντάζομαι, για να αποχωρήσει αυτός ο άνθρωπος. Δούλεψα με τον Άρη 2 χρονιές που ήμασταν στη ΦΕΙ κιόλας μαζί. Είναι ένας καταπληκτικός συνάδελφος, αξιόλογος, πολύτιμος για τις ομάδες. Γενικά ο Άρης, θέλω να πω ότι δεν τσακώνεται. Δηλαδή, επειδή διάβασε ότι υπήρχε ένας τσακωμός με την αρχή
έχει συνταξία. Το διάβασα και εγώ στην Δύναμη Σαροπούλου. Δεν νομίζω ότι ο Άρης έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία του να τσακωθεί. Είναι μια απορία μόνο στο ότι όταν είσαι πολλά χρόνια με κάποιον και δουλεύει πολύ μαζί του για να φύγει ουσιαστικά. Σημαίνει ότι κάτι έχει συμβεί. Εγώ και δεν είναι και εποχές γενικότερα που αποχωρείς έτσι εύκολα. Οπότε να άνοιξε την πόρτα και να φύγει απλά έτσι. Όχι, δεν ξέρω. Συμφωνώ. Η αποχώρηση νομίζω έγινε, Κατερίνα, με αγάπη, διότι ο Άρης Λιαπάτης έχει μια λαμπρή καριέρα στο χώρο. Έχει διατελέσει και αξιντάκτης. Είναι πολύ ήρεμος. Ένα πρόσωπο που αγαπούν πολύ. Και θεωρώ το ότι έγινε αυτό το συνενετικό ή όχι. Διαζύγιο πριν την πρεμιέρα δείχνει και τον επαγγελματισμό ενός ανθρώπου που δεν το κάνει αυτό τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Δεν νομίζω ότι ξέρουμε πώς έγινε το πώς έφυγε ο άνθρωπος τώρα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δείχνει όμως ένα κλίμα. Ακριβώς. Δείχνει ένα κλίμα στην εκπομπή αυτή τη στιγμή. Εγώ πάντως, επειδή έκανα κάποια τηλέφωνα, η αλήθεια είναι ότι όντως υπήρξαν διαφωνίες, ότι όντως υπήρχε μια σχέση εκτίμησης και σεβασμού ανάμεσα στον Άρη και στη Φέκα. Περίμενε, διαφωνίες με ποιον? Με την αρχισυντάκτρια. Ακριβώς. Διαφωνίες με την αρχισυντάκτρια, οπότε θεωρώ ότι για να μην υπάρξουν περισσότερες εντάσεις. Ειδικά από τη στιγμή που θα βγει η εκπομπή στον αέρα, αποφάσισαν έτσι να λήξουν αυτή τη συνεργασία. Πάντως είναι μία απώλεια και μία απώλεια 10 μέρες περίπου πριν την πρεμιέρα. Όχι ότι δεν θα βρεθεί αντικαταστάτης. Όχι, αλλά το δικό μου ρεπορτάζ ότι πιστεύω, όχι πιστεύω, ξέρω ότι γίνονται προσπάθειες για να επανέλθει ο Άρης Λιαπάτης στην ομάδα. Αυτό είναι καλό. Μακάρι. Γιατί όντως ο Άρης ήταν πολύ χρήσιμος και έχει ένα πόδικα με τη ΦΕΗ που δουλεύουν. Οπότε μπορεί και να επανεξεταστεί αυτό που λέει Μάρτζη. Κατερίνα, θα είναι 3,5 ώρες η εκπομπή αυτή. Ξεκινάει 9 και 20, θα τελειώνει 1 παρά 20. Μιλάμε για 3,5 ώρες. Με στήλη αστρολογίας, με στήλη μαγειρικής, με συνεργάτες οι οποίοι έχουν κλειδώσει, όπως είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που ανακοινώθηκε και επίσημα από το Μέγκα ότι συνεχίζει, όπως είναι η Νάνση Νικολαίδου, η Εβάνα Ζουμπούρογλου, αν λέω καλά το επιθετό της, η οποία είναι μεταγραφή από το Happy Day. Ενημέρωση θα δούμε, δηλαδή. Ενημέρωση θα δούμε. Θα υπάρχει ο Στέριος Σαμαρτζής, ο οποίος είναι μεταγραφή από το Ακόμα Δεν Είδες Τίποτα και θα κρατά το κομμάτι. Πόσα λεπτά θα βγει ο Αντρέας, θα έχει στείλει δική του για να γεμίζει τις 3,5 ώρες. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Εννοείς ο Αντρέας Μικρούτσικος, έτσι. Άσχετα με τα ονόματα, είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Νομίζω θα καταφέρει να γεμίσει ο χρόνος. Δύσκολο εγχείρημα πάντως. 3,5 ώρες είναι πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια για μια εκπομπή ζωντανή και να γεμίσει και καθημερινά μια εξαιρετική. Θα βγάλει το άχτη τη Ιφέη που ήταν πέρσι μια μισή ωρίτσα. Και καλεσμένη. Με ωραίες συνεντεύξεις με τηλεοπτικό χρόνο, δηλαδή να ανοιχτεί ο άλλος. Ναι, θα υπάρχει. Η Θεία αγαπάει πολύ τις συνεντεύξεις. Ισχύει. Εγώ να πω ότι βλέπουμε ότι και το Μέγκα προσπαθεί να χτίσει μια πρωινή ζώνη συνεχόμενη. Δηλαδή φεύγει από τις πολλές εκπομπές το πρωί και δίνει βάση στη Facebook. Τέλος, θα δείξει τώρα. Okay. Καλή επιτυχία στη Facebook. Καλή επιτυχία, γιατί ο ανταγωνισμός θα είναι πάρα πολύ σκληρός. 16 Σεπτεμβρίου ξεκινάνε και οι περισσότερες εκπομπές, οι ψυχαγωγικές δηλαδή εννοώ. Οπότε στις 17 Σεπτεμβρίου εμείς θα γράφουμε για το ποιος κέρδισε την πρώτη μάχη στους Φίνα και στις Νίλσες. Ατελείωτα. Να μας διαβάσετε, Λάβρο μου, θα γράφω για όλους σας. Και στον Ελεύθερο Τύπο και στο newsbomb. Και στο newsbomb.gr και στον Ελεύθερο Τύπο. Υπέροχη, καλή σεζόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια, ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια.